Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες εργαζομένων για τα τεχνάσματα που ακολουθούν εργοδότες από το χώρο του τουρισμού αλλά και του επισιτισμού για να γλιτώσουν χρήματα τα οποία κόβουν από τους εργαζόμενους τους. Την ώρα που μαζικά ως πρώτο πρόβλημα και σε αυτούς τους χώρους είναι η έλλειψη προσωπικού, σε χώρους εργασίας όπως ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και εστιατόρια και καφέ, η κατάσταση περιγράφουν ότι θυμίζει συνθήκες γαλέρας. Σε κάποια ξενοδοχεία, ναι, είναι γαλέρα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην εστίαση δουλεύουν πλέον του δηλωμένου ωραρίου. Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Πλην όμως αυτό δεν περιορίζει το πρόβλημα, όπως λένε. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2023, στο χώρο του επισιτισμού πανελλαδικά, έγιναν 8.468 έλεγχοι, καταγράφηκαν 2.327 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.922.260 ευρώ. 849 από αυτές αφορούσαν αδήλωτοι και υποδηλωμένη εργασία. Καλούμε τους εργοδοτικούς φορείς επιτέλους να μην κοφεύουν σε αυτό το φαινόμενο και να το καταγγείλουν προς τα μέλη τους, διότι μόνο αν διορθώσουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα στον κλάδο, μπορεί ο κλάδος να γίνει ελκυστικός. Αλλιώς κάθε χρόνο θα γκρινιάζουμε ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα κενά και ότι δεν βγαίνει η σεζόν. Εμείς λέμε ότι πρέπει οι εργοδότες να σεβαστούν τους εργαζόμενους. Είναι βασικό για μας σε μια δύσκολη εποχή που δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό να στελεχώσουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε πρόστιμα, θέλουμε πραγματικά οι εργαζόμενοι να αμείβονται αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως λένε, νερό σε αυτό το μήλο ρίχνει και η νομοθεσία με τα πρόστιμα και πώς αυτά κατανέμονται. Αφού για αδήλωτη εργασία το πρόστιμο φτάνει τα 10.500 ευρώ, ενώ υποδηλωμένη μόλις 500 ευρώ. Κάτι που, όπως εξηγούν, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, οδηγούν σε γενικευμένη αυθαιρεσία με επίκεντρο τους εργαζόμενους που δουλεύουν 8, 10 ή και 12 ώρες και ασφαλίζονται για 4. Έχουμε συνεχείς καταγγελίες. Εμείς σαν σωματείο παρεμβαίνουμε στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και πραγματικά τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Βλέπουμε ότι προσπαθούν οι επιχειρήσεις να το βγάλουν στο πιο εύκολο και ελαστικό κόστος, το οποίο είναι το κόστος του προσωπικού, δηλώνοντας το με απασχόληση ενώ είναι πλήρως απασχόληση. Τα τελευταία 4 χρόνια στις επιχειρήσεις τουρισμού στην Κρήτη έχουν επιβληθεί πρόστιμα που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Με τους συνδικαλιστές πάντως να εκτιμούν πως το πρόβλημα αυτό είναι πολλαπλάσιο και πάντως όχι εύκολα αντιμετωπίσιμο, καθώς οι μηχανισμοί ελέγχου μεταβίας ανταποκρίνονται λόγω υποστελέχωσης. Η εντατικοποίηση της εργασίας, που είναι ξεκάθαρο, όπως λένε οι συνδικαλιστές, ότι θα φέρει βροχή προστίμων και εκμετάλλευσης τους επόμενους μήνες, δεν αφορά μόνο σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή και επιχειρήσεις στον επισιτισμό, αφού επαγγέλματα και της οικοδομής ζουν υπό την πίεση όχι μόνο του χρόνου, αλλά και της ανησυχίας αν και πώς θα πληρωθούν, εν μέσω απαιτήσεων που λειτουργούν ως εκβιασμός, όπως λένε. Αν ένας εργαζόμενος υπό το βάρος του χρόνου αρνηθεί να εργαστεί 12ωρο. Πάνω στην εντατικοποίηση, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν τηρούνται, γιατί ο άλλος θέλει να τελειώσει. Άντε να τελειώνουμε. Αυτό το άντε να τελειώνουμε ή ανοίγουμε την 1η του Απρίλη ή την 1η του Μάη ή στις 15 του Μάη, αυτό δημιουργεί και στους μικροεπαγγελματίες και στους εργαζομένους ένα άγχος για το αυριανό μεροκάματο. Υπάρχει τρομοκρατία ότι ξέρεις κάτι, Δευτέρα δεν θα έρθεις για δουλειά, αν δεν δουλέψεις παραπάνω ή αν δεν δουλέψεις με αυτές τις συνθήκες. Με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα να είναι σχεδόν καθημερινός τρόμος, εργαζόμενοι και στα οικοδομικά επαγγέλματα κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας για σοβαρές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. Το ζούμε καθημερινά από συναδέλφους, κατάθλιψη, ψυχοφάρμακα. Έχουμε σε όλο αυτό το πράγμα, το ζούμε και εμείς καθημερινά. Και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα το ζούμε μόνο εμείς στις οικοδομές. Το ζούμε και στα ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις και στα πάντα. Στα εργοστάσια, παντού.